παιδιά, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή δική μου και του HuffPost που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να πούμε βέβαια ότι εν μέσω πανδημίας έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχουμε κάνει τα τεστ που πρέπει να κάνουμε, είμαστε στην απόσταση που πρέπει να είμαστε, γι' αυτό και έχουμε βγάλει τις μάσκες. Ωραία πράγματα στο Υπουργείο και έχετε πρωτοβουλίες πάρει για τη γυναίκα, για την ισότητα, τις οποίες θέλω λίγο να ξεδιπλώσουμε σήμερα, γιατί σε αυτή την εκπομπή έχουμε και το χρόνο. Όσον αφορά στο νέο εργασιακό νόμο και στο τι προβλέπει σε σχέση με την άδεια πατρότητας με τα αποδοχών, τη γονική άδεια, την άδεια με αποδοχές, πείτε μας τα καινούργια που έρχονται. Ξέρω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά... Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ισότητας όχι θεωρητικά, ναι, αλλά στην πράξη και να βοηθούμε τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες στην καθημερινότητά τους. Διότι έχουμε δει ότι όσες νομοθεσίες και αν ψηφίζονται, αν αυτά δεν έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητα των γυναικών κυρίως, υπάρχει μεγάλο θέμα, οπότε δεν προχωράνε και τα θέματα ισότητας έτσι όπως πρέπει να προχωρήσουν. Σωστά. Τώρα, στο επόμενο εργασιακό νόμο που θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, πότε θα γίνει άμεσα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ ωραία. Μας έχει, λίγο η πανδημία μας έχει πάρει πίσω, αλλά θα έρθει άμεσα προς ψήφιση. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε εναρμόνιση με την οδηγία που μας έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις άδειες των γονέων και τις άδειες φροντιστών. Αλλά δεν θέλουμε απλώς μόνο να κάνουμε μια εναρμόνιση μιας οδηγίας, να πούμε ότι ωραία το ψηφίσαμε και να μην έχει αυτή η οδηγία καμία εφαρμογή στις πραγματικές ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και ό,τι θα περάσει και θα πούμε στη συνέχεια, θα σας πω, στο εργασιακό νόμο, όσον αφορά τις άδειες πατρότητας, το μεταβίβαστο δικαίωμα στις γονικές άδειες, γιατί πέρα από τις μαμάδες πρέπει να πάρουν και οι μπαμπάδες. Το οποίο γίνεται στο εξωτερικό, σωστά. Γίνεται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα δεν γίνεται, αλλά πολύ, σε πολύ μικρό βαθμό σε σχέση με το εξωτερικό. Οπότε η μητέρα, για να το δούμε κυρία Υπουργέ πρακτικά, η μητέρα έχει τη δυνατότητα να πάρει πόση άδεια? Έχει τη δυνατότητα αυτό που είναι τους 2 μήνες πριν που λέμε και τους 3 μήνες μετά και ένα εξάμηνο αμέσως μετά που είναι με τις αποδοχές, το κατώτατο μισθό. Και ο πατέρας? Ο μπαμπάς δεν έχει επί της ουσίας τίποτα. Mm-hmm. Έχει μόνο 2 μέρες. Δηλαδή υπάρχει παράδοξο. Ναι. Αυτό το παράδοξο. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκόσμια είμαστε τελευταίοι. Ή παγκόσμια είμαστε στις τελευταίες θέσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή το παράδοξο, όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται ή κάνει σύμφωνο συμβίωση, δικαιούται 5 μέρες άδεια και οι δύο. Αλλά όταν ένα παιδί γεννιέται στον κόσμο, μπαμπάς, δεν δικαιούται τίποτα. Αυτό είναι η άδεια πατρότητας με τα αποδοχών. Άρα θα, ναι, πληρώνεται. Θα πληρώνεται. Και θα μπορεί να καθίσει σπίτι του. Όσο η μαμά, φαντάζομαι λιγότερο. Λιγότερο. Γιατί η μαμά παίρνει και για βιολογικούς λόγους κάποια άδεια. Θα αγγίξει το μήνα η άδεια πατρότητας. Θα είναι σίγουρα πολύ περισσότερη από ό,τι δείχνει το κατελάχιστον της οδηγίας, που λέμε τις 10 μέρες. Μάλιστα. Θα είναι παραπάνω. Επίσης, θα υπάρξει και για ένα χρονικό διάστημα. Θα μπορεί να, όπως φεύγει και η μαμά για ένα εξάμηνο που λέμε όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να φεύγει και ο μπαμπάς. Και αυτή είναι η γονική άδεια. Αυτή είναι η γονική άδεια που θα είναι η λεγόμενη, που θα είναι μεταβίβαστη, δεν θα μπορεί να την παίρνει ο ένας, γιατί συνήθως, αν το βάλουμε έτσι, μπορεί να το παίρνουν μόνο οι μαμάδες. Ναι. Μας ενδιαφέρει να παίρνουν και οι μπαμπάδες, γιατί δεν είναι μόνο υποχρέωση του μπαμπά να μετέχει στην ανατροφή του παιδιού, ειδικά στα πρώτα χρόνια που γεννιέται, αλλά είναι και δικαίωμά του. Γιατί βλέπουμε ότι και πολλοί μπαμπάδες πλέον θέλουν να έρχονται σε επαφή και να έχουν επαφή και να είναι έτσι στην ανατροφή των παιδιών τους. Και ταυτόχρονα, όσο καιρό θα έχουν και οι δύο γονείς αυτές τις άδειες, δεν θα μπορούν να απολυθούν από την εργασία τους. Όπως η μαμά τρόπο, 2 χρόνια μετά, από όσο γνωρίζω. Ναι, η μαμά είναι 18 μήνες περίπου. 18 μήνες. Ναι, είναι 18 μήνες. Κάτι αντίστοιχο να είναι και για τον μπαμπά. Αν όχι 18 μήνες, αλλά για ένα χρονικό διάστημα, και αυτό τώρα είναι κάτι που μελετάμε. Πάρα πολύ σωστό. Επίσης, θα υπάρχουν και άδειες φροντιστών για τους εργαζόμενους. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει και με χρήση ευέλικτης ρύθμισης εργασίας, δηλαδή πρακτικά? Δηλαδή, ξέρουμε ότι πολλοί γονείς θέλουν κάποιες
ειδικά και οι γυναίκες αλλά και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη πολλές φορές των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων που, που μπορεί να είναι στο σπίτι ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Και πολλές φορές χρειάζεται και πολλές γυναίκες βλέπουμε ότι μπορεί να εγκαταλείψουν και την εργασία τους, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και όταν έχουν και τους μεγάλους γονείς που αναλαμβάνουν την ευθύνη και για τους, τους ηλικιωμένους στο σπίτι. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποδικαιούνται και κάποιες άδειες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι οποίες για να μπορούν για να φροντίζουν. Ναι. Τους μεγαλύτερους ή τα παιδιά π.χ. αμαία. Και εκεί χρειάζονται οι γονείς ή οι μονογονείς. Και αυτοί χρειάζονται κάποιες παραπάνω άδειες. Πολύ σημαντικό για τέτοιες ευαίσθητες. Ναι, οπότε θα μπορεί να δηλώνω ότι είμαι φροντιστής. Ναι, ενός ανθρώπου. Και θα δικαιούνται κάποιες παραπάνω μέρες αδειών κατά τη διάρκεια του έτους. Τι γίνεται με το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς? Το είχα υπόψη μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι να αρχίσει? Τώρα αυτή είμαστε στη διαδικασία της μελέτης για την πιστοποίηση των ανθρώπων που θα είναι οι φροντιστές μέσα σε αγωγικά παιδαγωγή. Αυτό πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι είμαι σε μια γειτονιά, όλοι είμαστε σε μια γειτονιά και δηλώνουν ενδιαφέρον να γίνουν νταντάδες αγόρια, κορίτσια πάνω από 18 χρονών στη γειτονιά και εγώ επιλέγω κάποιον ναι, από αυτούς. Σαφώς όμως θα πρέπει να υπάρχει και μια πιστοποίηση για να αισθανόμαστε και οι γονείς έτσι ασφάλεια. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη δικασία να δούμε πώς θα γίνει η πιστοποίηση των ανθρώπων αυτών που θα δουλεύουν στο πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν είτε να έχουν έναν άνθρωπο φροντιστή στο σπίτι, τον οποίο θα υπάρχει και μια οικονομική ενίσχυση από εμάς μέσω ενός βάουτσερ για να πληρώνουν τον άνθρωπο αυτό, τον πιστοποιημένο, τη γυναίκα ή τον άντρα. Είναι αυτό που λέμε με ένα σμπάρο, δηλαδή πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί γίνεται και πάταξη της ανεργίας, βοηθάτε πολύ. Και της αδήλωτης εργασίας. Ακριβώς, και εξυπηρετείτε και ένα ζευγάρι στη γειτονιά που ψάχνει απεγνωσμένα έναν άνθρωπο για βοήθεια. Και ταυτόχρονα θα μπορεί, και αυτό μπορεί να δουλέψει περισσότερο στην περιφέρεια που γνωρίζονται οι άνθρωποι περισσότερο μεταξύ τους και εκεί που δεν υπάρχουν και βρεφικοί σταθμοί εύκολα σε πολύ μικρές, στα χωριά, σε μικρές πόλεις. Μία γυναίκα, και λέω γυναίκα γιατί κυρίως γυναίκες δουλεύουν σε αυτό, να κρατάει 2 με 3 βρεφάκια στο δικό της το χώρο. Και στο δικό της το χώρο. Άρα βέβαια εκεί πρέπει να δείτε την πιστοποίηση πάρα πολύ σοβαρά. Εκεί θα πρέπει να είναι και αυτό το κομμάτι. Άρα ένας μίνι υποτυπώδης βρεφονηπιακός σταθμός, λέμε. Ναι. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι χάνει την ουσία ο βρεφονηπιακός σταθμός. Το παιδί, ειδικά από μια ηλικία και μετά, πρέπει να πάει σε παιδικό σταθμό, διότι είναι για την κοινωνικοποίησή του, για όλα αυτά που του προσφέρει. Μάλιστα, πολλές έρευνες λένε, και ειδικά στο παρελθόν που υπήρχαν παππούδες και γιαγιάδες που μπορούσαν να κρατήσουν τα εγγόνια τις ώρες που δουλεύαν οι γονείς, ότι ακόμα και ο χειρότερος, ας πούμε, παιδικός σταθμός είναι καλύτερος από τον παππού και τη γιαγιά μετά από μια ηλικία. Διότι το παιδί σαφώς θα πρέπει να κοινωνικοποιηθεί. Αλλά για τα πρώτα χρόνια, γιατί αυτό το πρόγραμμα θα είναι για τα πρώτα, από 6 μηνών. Και μετά, έως 2-2,5 ας πούμε βρεφάκια, μωράκια, που είναι μωράκια, εκεί μπορεί να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Τι είναι το Women on Top? Το Women on Top είναι... Το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, με την οποία συνεργαστήκαμε τώρα, τη Στέλλα την Κάσταγλιν. Συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε το πρόγραμμα SHARE που θα δώσουμε τα σήματα ισότητας στις επιχειρήσεις. Τα σήματα ισότητας στις επιχειρήσεις τι ακριβώς θα είναι? Όσες επιχειρήσεις θα έχουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Που σημαίνει πρακτικά ότι πώς θα μετράμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν την ίση μεταχείριση. Για πείτε το να το ακούνε οι επιχειρήσεις. Πρώτον, με το Women on Top θα γίνουν κάποια σεμινάρια για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, τι πολιτικές θα πρέπει να εφαρμόσουν μέσα. Παραδείγματος χάρη. Οι άντρες και οι γυναίκες σε μια επιχείρηση θα πρέπει να παίρνουν όταν κάνουν την ίδια εργασία. Έχουν τα ίδια προσόντα. Θα πρέπει να παίρνουν και τον ίδιο μισθό. Γιατί έχουμε και το μεγάλο θέμα των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ άνδρων και γυναικών. Το αντιμετωπίζουμε αυτό, πολλές φορές το έχουμε δει. Μα χεριά στην καρδιά είναι αυτό. Ναι, είναι γενικώς. Ναι, δηλαδή ήθελα να μου πείτε ότι δεν ισχύει. Δεν ξέρω, περίμενα να μου πείτε ότι δεν ισχύει, ότι είναι μόνο στα χαρτιά και δεν ισχύει. Όχι, είναι πραγματικά δυστυχώς ισχύει. Έτσι, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει. Είναι ένα από αυτά που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε, όταν λοιπόν ζυγιστεί αυτή η εταιρεία και δούμε ότι
στις ίδιες θέσεις άνθρωποι με τα ίδια προσόντα παίρνουν τους ίδιους μισθούς. Ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα ότι πολιτικές εφαρμόζει μέσα στην εταιρεία για να βοηθάει τους εργαζόμενους γονείς. Πώς διευκολύνει τους γονείς, μαμάδες και μπαμπάδες όσον αφορά τις άδειες ανατροφής και διάφορες άλλες πολιτικές, το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες μέσα στην την επιχείρηση. Είδαμε τελευταία και το Me Too Greece που έχει έρθει πλέον και στη χώρα μας, αφού όλο αυτό το κίνημα. Είδαμε ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στον αθλητισμό ή στο θέατρο, συμβαίνουν σε όλους τους. Και στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις και παντού. Ήδη είχαμε πει ότι θα φέρουμε και προσκύρωση τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με συγκεκριμένους κώδικες διοντολογίες που θα πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις για το πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά της βίας και της παρενόχλησης μέσα στον χώρο της εργασίας. Και δεν θα αφορά μόνο τους εργαζόμενους μέσα στην επιχείρηση, μπορεί να αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες μιας επιχείρησης, κάποιον ή κάποια που μπορεί να πάει να δώσει συνέντευξη στην επιχείρηση όταν θα έχει κάνει αίτηση για δουλειά. Δεν θα αφορά μόνο το κτηριακό της επιχείρησης, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι ένα επαγγελματικό ταξίδι. Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι να έχει συμβεί κάτι. Ή να έχει απολυθεί κάποιος από την επιχείρηση και να θέλει να καταγγείλει σεξουαλική παρενόχληση. Και όσες επιχειρήσεις λοιπόν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, θα παίρνουν το σήμα ισότητας. Μια πιστοποίηση ότι όντως οι επιχειρήσεις αυτές εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας για τους εργαζόμενους. Ένα ISO λοιπόν. Είναι ένα ISO, ναι, κάπως έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Υπουργέ, τελευταία ερώτηση. Όσον αφορά το Me Too και όλο αυτό το κίνημα, εσείς έχετε προνοήσει ώστε κάποια καταγγελία, μεμονωμένη είτε από ομάδα, να υπάρχει κάποια δικιά σας τηλεφωνική γραμμή, κάποιος δικός σας φορέας για να ξεκινήσει, να μιλήσει η ομάδα ή ο άνθρωπος? Εμείς έχουμε τα συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που είναι σε συνεργασία και με τους Δήμους και με το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι υποπτευόμενος φορέας δικός μας. Έχουμε τους ξενώνες φιλοξενίας. Εκεί φιλοξενούνται γυναίκες μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους και μάλιστα είναι σε απόρριτες τοποθεσίες σε συνεργασία με τους Δήμους. Βέβαια, είναι 43 συμβουλευτικά κέντρα, 19 ξενώνες φιλοξενίας αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και μια γραμμή, η 15900, που αυτήν προσπαθούμε να διαφημίσουμε όπως και όλο αυτό το δίκτυο των δομών, όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να απαντούν ανώνυμα κιόλας, δηλαδή δεν χρειάζεται μια γυναίκα να καλέσει και να πει το όνομά της, και να τη στηρίξουν, να την ενδυναμώσουν ψυχολογικά και κοινωνικά, όταν καλέσει στη γραμμή. Το 15900, λοιπόν, να το πούμε το 15900, το γνωρίζουμε βέβαια το νούμερο, φαντάζομαι όλοι, αλλά καλό είναι να ακουστεί πάλι. Είχαμε κάνει και μια πολύ μεγάλη καμπάνια την προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικά με το προηγούμενο περιορισμό κυκλοφορίας, αλλά και τώρα με το σύνθημα «Μένουμε σπίτι, αλλά μένουμε ασφαλείς». Ναι. Και εκεί είχαμε διαφημίσει και τη γραμμή και το δίκτυο των δομών. Δηλαδή, θέλαμε να κάνουμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο πιο απομακρυμένο μέρος της χώρας, ότι υπάρχει ένα δίκτυο δομών που μπορείτε να απευθυνθείτε. Στο δίκτυο αυτό υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχει νομική στήριξη για τις γυναίκες, που είναι πολύ σημαντικό, και μάλιστα η νομική στήριξη είναι και ανεξάρτητα από. Δεν ζητάμε, ας πούμε, τη φορολογική δήλωση, είναι δωρεάν. Ανεξάρτητα από τη φορολογική δήλωση και τα εισοδήματα που μπορεί να έχει μια γυναίκα, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει και οικονομική βία πολλές φορές. Δηλαδή, γυναίκες να δουλεύουν, να βγάζουν ένα μισθό και αυτός ο μισθός στο τέλος του μήνα ή στις αρχές του μήνα, ανάλογα πότε πληρώνεται, να πηγαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του συντρόφου ή του συζύγου. Οπότε, όταν χρειάζεται νομική στήριξη και σε συνεργασία και με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους, και επίσης τώρα σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, επειδή είδαμε ότι πολλές γυναίκες που απευθύνονται σε εμάς, το ένα μεγάλο ποσοστό είναι και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαιδευτικής μόρφωσης, και είναι άνεργες ή ανενεργές. Δηλαδή, γυναίκες που δώσανε οι οικογένειές τους χρήματα, το κράτος έδωσε χρήματα για να τις σπουδάσει, οι οικογένειες δώσαν χρήματα για να σπουδάσουν και. Ενώ θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία μετά το μεγάλωμα των παιδιών, δεν μπορούν ίσως? Όχι, δέχονται βία. Κάθονται στο σπίτι. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν από τα συμβουλευτικά κέντρα που
οι κακοποιημένες αυτές και να βγουν αυτό τον κύκλο της βίας, το πιο σημαντικό είναι να μπορούν να σταθούν να βγουν οικονομικά. Από τον κύκλο της βίας για να, πρέπει να βγουν από τον κύκλο της βίας και να σταθούν οικονομικά. Ναι. Αν δεν τις βγάλει κάποιος από το σπίτι και κακοποιούνται σε αυτό το σπίτι, αυτό πρέπει ακριβώς πρώτα να βγουν και μετά να βρουν γι' δουλειά. Γι' αυτό μπορούν εννοείται να πάρουν την ενδυνάμωση από τους ψυχολόγους, τους ναι, κοινωνικούς λειτουργούς, να τους βοηθήσουμε, με την να τους δώσουμε νομική στήριξη και ταυτόχρονα να έχουν και, αν είναι άνεργες, να έχουν έκτακτη μοριοδότηση, παραπάνω μοριοδότηση, πολύ στα προγράμματα, ωραία, σε συγκεκριμένα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ώστε να βρουν εργασία. Μπορούν να φιλοξενηθούν και σε ξενώνα φιλοξενίας. Μάλιστα, βάλαμε και έκτακτα καταλήμματα. Και πάρα πολλές γυναίκες φιλοξενούνται, κυρία Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή είναι, αν θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία, ένα περίπου. Είναι γύρω στις 200 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, σε όλους τους ξενώνες. Έχουμε 200 κακοποιημένες, ναι, που είναι σε κρυφούς ξενώνες. Σε κρυφούς ξενώνες. Και ταυτόχρονα, έχω πει, με τα έκτακτα καταλήμματα μας έδωσε δωρεάν το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, πολλές γυναίκες που για έκτακτη περίπτωση έπρεπε να απομακρυνθούν άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον, μπαίνανε σε ξενοδοχείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατρικές τους εξετάσεις για να πάνε είτε σε ξενώνα, φυσικά αν το επιθυμούσαν, ή να πάνε σε κάποιο φιλικό ή οικογενειακό ή το σπίτι, ας πούμε, των γονιών ή της αδελφής, του αδελφού, όπου ήθελαν οι ίδιες. Και μαζί με την πολιτική προστασία βγάζαμε και έκτακτες βεβαιώσεις κατά τη διάρκεια του περιορισμού για τις γυναίκες αυτές. Και πολύ καλά κάνατε. Για να μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο άνετα και για να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω ότι η πανδημία δεν μπορεί να σταματήσει σε καμία περίπτωση, αν είναι δυνατόν, τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις, και πολύ καλά κάνατε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε όλα αυτά τα σοβαρά να περάσουν πολύ σύντομα από τη Βουλή. Γιατί μιλάμε για ισότητα, για γυναίκες, για παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.